Μόλις ολοκληρώθηκε λοιπόν και το διαγωνιστικό μέρος, το δεύτερο διαγωνιστικό μέρος. Και θα ήθελα να ζητήσω από τα κορίτσια μου τώρα να σηκωθούν. Και να πούμε ότι τώρα η Κριτική Επιτροπή και συγκεκριμένα ο κύριος Κουδουνάρης πρόκειται επί της ουσίας να μας πει τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, Στέλιο. Κυρίες μου, στη διαδικασία για επιλογή της φετινής νικήτριας, την οποία θα επιλέξει το κοινό, θα είναι μόνο τρεις από εσάς. Εμείς τελειώσαμε τη δουλειά μας και τα τρία κορίτσια από τα τέσσερα είναι στη διάθεση του κόσμου για να επιλέξει την αγαπημένη του, την κοπέλα που πιστεύει ο κόσμος ότι το στυλ της ροκάρει περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις τέσσερις για τη συμμετοχή σας. Και το ένα κορίτσι που δεν θα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Να μην πω μόνο έτσι ένα όνομα. Ναι. Γιατί είναι πριν τον τελικό ακριβώς. Θα είναι Διονυσία. Ευχαριστώ για όλα. Αχ, τέλειο! Αυτό ήθελα. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουνα υπέροχη, τη έβαζες σε τάξη όποτε έπρεπε. Έκανες και τη δουλειά μας και την παραγωγή και κόψιμο και ράψιμο και cut. Δεν έκανε και τη δουλειά μου. Όλες τις δουλειές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε μία σπρώμαυρη εικόνα, η μόνη που φοράει κόκκινα. Έτσι. Εύχομαι να είσαι πάντα στα κόκκινα. Σας ευχαριστώ πάντα. Πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μην κλάψεις, είμαι τέλεια. Ούτε εγώ περίμενα να φτάσω μέχρι εδώ. Να τα πες εσύ, να τα σε παιδί μισό. Έλα, θα έρθω να σε δω. Οκ, good, thank God. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Αν είναι της Διονύσιας, το θέλω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για να χαιρέτησε. Είμαι πολύ χαρούμενη. Λες, παιδί μου, εσάς ήθελα να δω. Μετά μην καθίσω. Δεν πειράζει. Δεν λέω για με την νίκη και αυτά, ας κερδίσει η καλύτερη, γιατί είσαστε οι καλύτερες. Φεύγω από εδώ. Έλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σου, Διονυσία. Γεια σας. Γεια σου, Διονυσία μου. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Λοιπόν. Έλα, έλα στη μέση, έλα στη μέση, έλα στη μέση. Αυτά είναι τα αποτελέσματά σας. Εσείς το έχετε κάνει αυτό εδώ. Το βλέπετε? Είναι καλές δικό είναι. Σας, είναι δικό σας κατόρθωμα αυτό και εδώ. Και το μεσαίο. Και το μεσαίο. Και το λευκό και το μαύρο. Είναι άσπρο, γκρι και μαύρο. Κορίτσια, είστε και οι τρεις στον τελικό. Ανάμεσα σε εσάς πρόκειται να διαλέξει το κοινό. Θα σας δώσουμε λίγο χρόνο να ετοιμαστείτε για την τελευταία σας εμφάνιση και αμέσως μετά θα ανοίξουν οι γραμμές. Μπορείτε να πάτε να ετοιμαστείτε. Συγχαρητήρια. Είστε οι τρεις του τελικού του My Style Rocks. Παρακαλώ, να σας δω να πηγαίνετε όπως πρέπει τώρα. Όχι αμάντα σαν την άλλη φορά που μου χρυσά από εδώ και από εκεί.
Δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο, υπάρχει και γκρι. Ακριβώς. Πείτε μου λίγο, τώρα που δεν θα ξαναβάλλετε εσείς βαθμολογία, πώς αισθάνεστε? Να σου πω κάτι, ανακούφιση. Ανακούφιση, ε. Ναι. Το πήγα να πω. Κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ξέρεις κάτι, μπορείς και να ρωτήσεις η Μαρίτσα, ναι, αλλά όταν ήρθα εδώ το πρώτο επεισόδιο της είπα P3. Όντως. Ναι. Είχες πει τα τρία αυτά κορίτσια. I swear I knew it. Ο Θεός is my witness. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κόσμος, Σοφία. Maybe είναι τα πεντάρια που σύρνω. Μπορεί, ναι, μπορεί ναι, να είναι τα πεντάρια σου. Που πέτυχε. Που πέτυχε. Μα, να ξαναβάλεις. Και τους άσους. Τόσα πολλά πεντάρια στη ζωή σου. Ναι. Ναι. Το οποίο εγώ το πιστεύω. Όχι. Όχι. Όχι, θα βάλει. Ναι. Θα βάλει. Και αν ήξερα κιόλας ήταν να βάλω και περισσότερα. Θέλετε να συζητήσουμε σε λίγο πόσα πεντάρια θα ξαναβάλει, γιατί πρέπει να δώσουμε χρόνο στα κορίτσια να ετοιμαστούν, ναι, για να έρθουμε στην τελική ευθεία. Θέλουμε. Πάμε.